Παράσταση διαμαρτυρίας ώστε να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, καθώς και για την καθιέρωση της Τράπεζας Θεμάτων στη διαδικασία των εξετάσεων της πρώτης λυκείου, πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην είσοδο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας τα μέλη του ΠΑΜ Εκπαιδευτικών Καβάλας. Τα ζητήματα της εκπαίδευσης αφορούν όλη την εργατική τάξη και τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, τα οποία όσο περνά ο καιρός δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων στα τοπικά μέσα ο αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ και μέλος του ΠΑΜ Εκπαιδευτικών, Αχιλλέας Καπετάνιος. Είμαστε εδώ πέρα σαν ΠΑΜΕ, όχι μόνο εκπαιδευτικών, ΠΑΜΕ γενικότερα. Γιατί τα ζητήματα της εκπαίδευσης αφορούν όλη την εργατική τάξη, αφορούν όλες τις λαϊκές οικογένειες, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, τα οποία όσο περνάει ο καιρός δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τις οποίες απαιτεί η σύγχρονη εκπαίδευση. Η σημερινή μας διαμαρτυρία γίνεται με αφορμή το κλείσιμο των σχολείων 1, όπου είναι ένα γυμνάσιο στην Καβάλα το οποίο συγχωνεύεται, το γυμνάσιο Κρυονερίου μαζί με τον Αμυγδαλεώνα. Προς το παρόν, έτσι, γιατί ακόμα νωρίς είναι στο καλοκαίρι, μπορεί και από ό,τι υποπτεύομαι εγώ μπορεί να υπάρξει και συνέχεια και αρκετά δημοτικά σε όλη την Καβάλα, τα οποία είτε συγχωνεύονται, είτε κλείνουν, είτε υποβαθμίζονται. Με αφορμή αυτό, με αφορμή την Τράπεζα Θεμάτων, όπου είδαμε τι πάθαν οι μαθητές της πρώτης λυκείου και από του χρόνου και της Δευτέρας και της πρώτης και του παραχρόνου όλου του λυκείου, με τα θέματα τα οποία ήταν ασαφή, ήταν δύσκολα, ήταν περίεργα, κάνουμε αυτή τη διαμαρτυρία σήμερα. Αν συνδυάσουμε όλα αυτά με τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική, με το κόψιμο στις μεταφορές, έχετε, το ξέρετε κι εσείς, τα δύο τουλάχιστον τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις μεταφορές. Μια το ΚΤΕΛ δεν μεταφέρει, μια το αστικό δεν έχει πληρωθεί, μια η νομαρχία δεν έχει λεφτά. Όλα αυτά συνηγορούν σε ένα και μόνο πράγμα. Στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο να αναπεταχτούν παιδιά των λαϊκών ειδικά οικογενειών, γιατί αυτά δεν έχουν τα χρήματα, να πεταχτούν έξω από τη γενική μόρφωση και να πάνε σε τύπου ψευτοκατάρτιση, ψευτοειδίκευση, προκειμένου να είναι το αυριανό εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα και χωρίς απαιτήσεις. Ότι θα κλείσουν σχολικές μονάδες είναι ένα δεδομένο. Το ότι υποβαθμίζουν σχολεία και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης είναι δεδομένο. Ότι ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα είναι επίσης δεδομένο. Και όλα αυτά αποτελούν κεντρική επιλογή Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων εδώ πέρα, που σκοπό έχουν να χτυπήσουν τη δημόσια μόρφωση των παιδιών. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε σήμερα εδώ για το ζήτημα, ένα ζήτημα πολύ ουσιαστικό, που είναι η Τράπεζα Θεμάτων, που σκοπό έχει να χτυπήσει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, να μετατρέψει τα λύκια, να χάσουν τα λύκια τον όποιο μορφωτικό παιδευτικό χαρακτήρα είχαν και να τα μετατρέψουν σε προγυμναστήρια για συνεχόμενες εξετάσεις. Που το μόνο που θα καταφέρουν είναι να κάνουν τα παιδιά να παπαγαλίζουν τα θέματα τα οποία βάζουν για να μπορέσουν να περάσουν την τάξη. Και φυσικά όσοι γονείς δεν έχουν ούτε τη μορφωτική δυνατότητα, αλλά κυρίως ούτε την οικονομική δυνατότητα να βοηθήσουν τα παιδιά τους στέλνοντας τα φροντιστήρια, να τα διώξουν τα παιδιά αυτά από την γενική παιδεία και να την στείλουν στην τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση, που αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να βγουν αυτά τα φθηνά ευέλικτα χέρια τα οποία έχουν ανάγκη οι πλουτοκράτες και εδώ και σε όλη την Ευρώπη, για να βγάζουν ακόμα περισσότερα χρήματα εις βάρος του λαού, ο οποίος συνεχώς θα πηγαίνει χειρότερα άμα δεν αντιδράσει.